Ξεκινήσαμε λοιπόν το ταξίδι μας από την Κίνα, πήγαμε στην Βιέννη και πάμε τώρα... Παρίσι. Πάμε στο Παρίσι. Εκεί όπου θα συναντήσουμε την Αριάννα Τερζάκη. Α, μάλιστα. Δεν ξέρω. Με φόντο τον πύργο του Άιφελ, όπως βλέπω. Καλύτερο φόντο δεν θα μπορούσαμε να έχουμε. Γεια σας. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εντυπωσιακό το φόντο. Μειωμένη, περιορισμένη κίνηση. Ή κάνω λάθος? Μειωμένη κίνηση και σήμερα δεν είχε καθόλου κυκλοφορία. Είχα βγει με το αυτοκίνητό μου. Όπως τα εστιατόρια είναι κλειστά, τα μπάρ είναι κλειστά, η μπρασερή, όλα αυτά. Ο κόσμος έχει κάνει ήδη τα ψώνια του και τώρα πιστεύω ότι είναι στο σπίτι του. Είναι στο σπίτι. Ναι. Το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι τι περιλαμβάνει εκεί στο Παρίσι? Ο καθένας, δηλαδή εμείς θα κάνουμε αρνάκι με δαμάσκηνα, πατάτες. Εμείς θα κάνουμε και λίγο, συνδυάζουμε τις δύο κουλτούρες, ελληνικό με γαλλικό, καταλάβατε. Φουα γκρά, τρίδια, σολομό, σαμπάνια, γαλλικά κρασιά. Πόσα άτομα επιτρέπεται να είναι στο τραπέζι? Από μέχρι 8-6 νομίζω. Εμείς θα είμαστε γύρω στα 5 άτομα, δεν θα μαζευτούμε πολλά άτομα φέτος. Αυτόν τον περιορισμό στον αριθμό των ατόμων που θα κάτσουν στο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι θα τον τηρήσουν, θα τον εφαρμόσουν οι Γάλλοι ή θα βρουν παραθυράκια? Πιστεύω όπως παντού θα βρουν κάποια παραθυράκια, όλο. Πιστεύω όμως να είναι και κάπως ελαστική για τη συγκεκριμένη μέρα. Δηλαδή αν είναι 6 άτομα και είναι 8, πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Αλλά όπως και πολλοί κόσμος δεν μπορεί να μετακινηθεί, πιστεύω ότι θα τηρηθούν τα μέτρα. Τα μέτρα, ναι. Να επιχειρήσω να σας ρωτήσω, μία Ελληνίδα στο Παρίσι τι προτιμά, να βρίσκεται στο Παρίσι αυτές τις μέρες ή στην Ελλάδα? Εννοείται στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι αυτά θα είναι τα τελευταία Χριστούγεννα που θα κάνω εδώ, γιατί εγώ συνήθως κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα βρίσκομαι στην Ελλάδα. Αυτές οι γιορτές τις περνάμε συνήθως οικογενειακά και είναι κάπως δύσκολο τώρα, πρώτη φορά Χριστούγεννα εδώ στο Παρίσι. Σίγουρα θα ήθελα να ήμουν εκεί με την οικογένειά μου, όπως όλοι οι Έλληνες. Οι Γάλλοι τις γιορτές στο Ρεβεγιόν μαζεύονται έτσι πολλά άτομα όπως εδώ στην Ελλάδα? Ναι, βέβαια, γιατί και για τους Γάλλους, όπως ξέρετε, η κουζίνα είναι το α και το μέγα. Παίζει τεράστιο ρόλο στην κουλτούρα τους. Δηλαδή θα μαζευτούν, θα κάνουν ένα γεύμα με απερίτιφ. Είναι ολόκληρη διαδικασία για τους Γάλλους το πρωτοχρονιάτικο γεύμα. Παίζει και για αυτούς τεράστιο σημαντικό ρόλο. Εάν γυρίζαμε το χρόνο πίσω, 12 μήνες πίσω, την ίδια μέρα... Δεν θα βλέπαμε ποτέ αυτή την εικόνα. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Τι εικόνα θα βλέπαμε? Θα βλέπαμε εδώ ειδικά κοντά στον πύργο, ήταν γεμάτο κόσμο, τσάντες, τσόνια, τον κόσμο να τρέχει. Αυτή τώρα η εικόνα είναι πρώτη φορά, τα πρώτα Χριστούγεννα, που βλέπουμε το Παρίσι σε αυτή την κατάσταση. Υπάρχουν βέβαια πιο κεντρικοί δρόμοι, οι οποίοι, δηλαδή στην Avenue Champs-Élysées που θα έχει περισσότερο κόσμο λόγω κίνησης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα υπήρχε αυτή η ατμόσφαιρα. Ο στολισμός υστερεί σε σχέση με πέρυσι? Στα πιο κεντρικά μέρη δεν μπορώ να πω. Οι βιτρίνες στολίστηκαν κανονικά, στην Γκαλερία Φαγέτο, σε όλα τα εμπορικά κέντρα. Σε όλους, δηλαδή στους λεωφόρους που στολίζουν, απλά δεν υπάρχει διαδιάθεση. Δεν υπάρχει διαδιάθεση. Μόνο που κυκλοφορούμε, κανονικά πρέπει να φοράω μάσκα, αλλά λόγω που βγήκα σε εσά. Όταν δεν μπορούμε να. Με τη μάσκα, λόγω μάσκα, λόγω ότι δεν μπορούμε να σταματήσουμε, να πιούμε ένα καφέ. Είναι τελείως διαφορετική η διάθεσή μας, καταλάβατε. Η καταγωγή σας? Από την Κρήτη. Ναι, συγκεκριμένα από την Κρήτη, το μόνο σίγουρο. Από ποιο νομό? Ναι, από τη μια πλευρά η οικογένεια είναι από τα Σύσταχα και η άλλη πλευρά είναι από τα Σπακιά. Ένα δυνατό μήνυμα, μια δυνατή ευχή μέσα από την Κρήτη TV. Μια κριτικιάς που βρίσκεται αυτή τη στιγμή για μας εδώ, για την Κρήτη TV, στο κέντρο του Παρισιού. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου το 2021 να τα έχουμε ξεπεράσει όλα αυτά, τον κορονοϊό, να είναι όλοι ξανά μαζί, όλος ο κόσμος. Πάνω απ' όλα εύχομαι υγεία, ό,τι επιθυμεί ο καθένας.
Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, τα πανταχού, μέσα από την καρδιά μου. Εγώ εύχομαι προσωπικά σε όλο τον κόσμο να ξαναβρεθεί μαζί, να ξαναείναι μαζί, να μπορούμε να βρεθούμε, να αγκαλιάσουμε τους φίλους μας. Μάλιστα. Να αγκαλιάσουμε τις οικογένειές μας. Κυρία Τερζάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ μέσα από την καρδιά μου και εγώ και όλη η ομάδα της εκπομπής. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά και καλές γιορτές σε όλους. Να είστε καλά. Χρονιά.